Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Marketing in Practice. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει σχεδόν όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και κυρίως τους παραγωγούς. Θα δούμε πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να κάνει εξαγωγές. Εξαγωγές και επιχειρηματικότητα λοιπόν. Και μαζί μου εδώ στο στούντιο του Attica TV είναι η Τζέννη Σκοτίδη, είναι σύμβουλος εξαγωγών, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι και μπορεί να μας διαφωτίσει στο πώς μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να ασχοληθεί με το κομμάτι των εξαγωγών. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να διαφωτίσουμε και να πούμε όλες αυτές τις διαδικασίες των εξαγωγών. Τις θεωρώ μονόδρομο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εργασία, αρκεί να γίνει με βήματα σωστά. Και σωστά, φαντάζομαι. Πώς διαμορφώνει το χάρτη των εξαγωγών σήμερα στην Ελλάδα, Τζέννη? Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές βρίσκονται περίπου στις τα προϊόντα, μάλλον τα εξαγωγικά μας, είναι περίπου στα 15, στις πρώτες 15 σειρές των προϊόντων κατά προτίμηση. Ειδικά τα εξαγωγικά μας προϊόντα, τα αγροτικά μας προϊόντα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα trend σε όλο τον κόσμο να τρώμε καλά, να γινόμαστε πιο υγιείς και να περνάμε καλύτερα. Και επειδή η Mediterranean food, η μεσογειακή διατροφή, είναι κάτι το σημαντικό, θέλω να πω, γιατί το ζω στα μέσα από τα σεμινάρια, από τα επιμελητήρια που μιλάμε, όλοι περιμένουν τα ελληνικά προϊόντα, ειδικά τα αγροτικά έξω. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ όλους μας που θέλουμε να κάνουμε εξαγωγές να το τολμήσουμε, αλλά με μεθοδικότητα και με πολύ καλές πρακτικές. Και εδώ μου έρχεται στο μυαλό να σε ρωτήσω. Άντε, πες ότι θέλει κάποιος να κάνει εξαγωγές. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Αλλά όχι μόνο να κάνει εξαγωγές, αλλά να πετύχει κιόλας. Βεβαίως. Καταρχάς θα ξεκινήσω και θα πω, επειδή έχω μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί προέρχομαι και από ένα χώρο που κάναμε, ήμουν τραπεζικός στα προηγούμενα πολλά χρόνια, έτσι, πάρα πολλά χρόνια, και τώρα ασχολούμαι με αυτό και έχω ζήσει την Ελλάδα των εξαγωγών με τους εξαιρετικούς εξαγωγείς, με τις εξαιρετικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Καταρχάς λοιπόν, ένας άνθρωπος για να κάνει εξαγωγή, το απλούστερο είναι να ξεκινήσει, να στήσει μια εταιρεία, το γεμί του, το κάθετο συγκεκριμένο, να κάνει το site του, να κάνει ένα company, να κάνει μια εταιρική παρουσίαση, να έχει το δημοκατάλογο του έτοιμα και τα προϊόντα του. Αυτό πανεπιστήσιμο. Εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν κάνεις κάτι, δηλαδή εάν δεν κάνεις τις ανάλογες προωθητικές ενέργειες, αν δεν πας στις εκθέσεις σου, εάν δεν μιλήσεις με τους international εισαγωγείς και διανομής. Οι οποίοι θα πάρουν το προϊόν σου προφανώς και θα το διανύμουν στις τοπικές τους. Ακριβώς. Εάν δεν κάνεις όλες αυτές τις κινήσεις σωστά, είναι σαν να έχεις ένα site που το ξέρεις εσύ και ο γραφίστας σου. Παλιά ανοίγαμε ένα μαγαζί στη Σταδίου και περνάγανε 1000, ψωνίζανε 100 και τελείωσε. Τώρα αυτή τη στιγμή το να κάνω εξαγωγές, το κατάστημά μας είναι μέσα στο διαδίκτυο. Πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει για να το προχωρήσουμε. Κρατάω ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν είναι μια εύκολη, είναι μια δημιουργική εργασία. Είναι μια επενδυτική εργασία, κύριε 41, πρέπει να το πούμε. Πρέπει να πούμε λοιπόν, Θέμη μου, ότι οι εξαγωγές, δεν ξεκινάω σήμερα εξαγωγές για να βιοποριστώ φέτος. Οι εξαγωγές είναι επενδυτικό προϊόν. Αποδίδουν όπως όλες τις επιχειρήσεις με 2-1,5 χρόνια, αλλά με καλή και σκληρή εργασία. Πρέπει να το πούμε. Θέλει υπομονή. Βεβαίως, και υπομονή ξέρουμε ότι και επιμονή. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν έχουν την υπομονή. Θεωρούν ότι το κάνω σήμερα και θέλω και την απόδοση σήμερα. Οτιδήποτε κάνεις με τις εξαγωγές είναι επένδυση. Και η έκθεση, Θέμη μου, είναι επένδυση. Δεν πάω σήμερα στη Food Expo και αύριο το πρωί θα βρω buyer. Πρέπει αυτή τη σκέψη να τη θρέψω. Πέρασε ο buyer μπροστά από το desk μου. Είδε το προϊόν μου, το είδε. Είπες πολύ ωραία, να θρέψω τη σχέση. Θρέψω, βεβαίως. Πάρα πολύ. Αρκεί ένα καλό προϊόν, Τζέννη, για να πετύχεις. Βασικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα καλό προϊόν. Αλλά ένα καλό προϊόν, Θέμη μου, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή το αποδεικνύω. Δηλαδή, το καλό του προϊόν πάει να πει ότι έχω τις σωστές χημικές αναλύσεις από τα σωστά εγκεκριμένα χημικά εργαστήρια που θα μπορέσω να τις δείξω στους διεθνείς αγοραστές και αυτοί θα καταλαβαίνουν. Δηλαδή δεν μπορείς, εδώ όπου πάμε λέει ότι είναι ISO 22000, ότι είναι approved από την TÜV. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξω ότι αυτό το καλό προϊόν που έχω είναι καλό προϊόν. Και φυσικά υπάρχουν όλες οι ISO διαδικασίες που το αποδεικνύουν. Θα έχω έτοιμο το φάκελο του προϊόντος μου και αυτή είναι η αρχή. Αλλά από εκεί πέρα δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να το επικοινωνήσω. Πριν πάμε στην επικοινωνία, βλέπουμε με βασικό όχημα το λάδι, σαν ένα προϊόν που νομίζω είναι το πρώτο σε εξαγωγές. Βέβαια. Πιθανόν. Βλέπουμε... Και τα φρούτα μας θέλουν πολύ καλά, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε εντυπωσιακές συσκευασίες, διαφορετικές συσκευασίες out of the box. Πώς δεν φαντάζεσαι, δεν μπορείς να συνδυάσεις δηλαδή και να πεις ότι αυτή η συσκευασία έχει μέσα λάδι.
αρκεί μια καλή συσκευασία, λειτουργεί ως παράγοντες επιλογής του προϊόντος στο ράφι του ξένου σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αν κρίνουμε ότι ο καταναλωτής... Γιατί βλέπουμε, συγγνώμη, πολλές επενδύσεις, δηλαδή ο παραγωγός επενδύει αρκετά χρήματα στο να δημιουργήσει αυτή την διαφορετική ίσως συσκευασία. Ξεκινήσαμε έτσι πάρα πολύ έντονα πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να σκεφτούμε και να πούμε ότι ο καταναλωτής για να επιλέξει κάτι από το ράφι είναι προϊόν, τιμή και απόδοση. Τι πάει να πει. Φυσικά εγώ όταν προχωρώ σε ένα σούπερ μάρκετ, είμαι ένας Αμερικάνος, ένας Γερμανός, ένας Σερβετός, Σουηδός, όλοι αυτοί. Ότι πάω σε ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσω κάτι καλό να φάω. Φυσικά για να κάνω το χέρι μου και να απλώσω να πάρω κάτι από το ράφι, αυτό που θα με τραβήξει είναι η συσκευασία. Φυσικά όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συσκευασία, διότι οι συσκευασίες που δεν είναι συγκεκριμένες, δηλαδή δεν είναι ένα μπουκάλι ντόρικα, ένα μπουκάλι μαράσκα, είναι ένα μπουκάλι πολύ καλλιτεχνικό, πρέπει να πάει σε ένα συγκεκριμένο ράφι, γιατί το ράφι στο εξωτερικό αξίζει εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν θα βάλει λοιπόν το σούπερ μάρκετ το δικό σου ράφι που θα του πάρει παραπάνω ποσότητα χώρο, δηλαδή άρα θα πάει σε ένα συγκεκριμένο ράφι. Καλό λοιπόν είναι, εάν κάνουμε ένα προϊόν, να κάνουμε μια καλή ετικέτα με την έννοια που να μου. Με κάνει να το δω από το ράφι και αν φυσικά το τσεκάρω και το δω ότι η ετικέτα του είναι σωστή και η τιμή του σωστή θα το βάλω στο καλάθι. Mm-hmm. Είναι εκπαιδευμένοι όλοι οι θέμοι αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Αμερική. Τους εκπαιδεύει το FDA και η Αμερική να διαβάσουν τις ετικέτες για να τρώνε σωστά. Διότι επενδύουν πια πολύ στην καλή διατροφή. Γιατί... Άρα, ερχόμαστε στο αυτό που μας είπες στην αρχή για την τάση του well-being και της υγιεινής διατροφής. Ξέρεις κάτι, γιατί οι περισσότεροι όμως νομίζουν ότι οι εξαγωγές είναι μια εύκολη και απλή υπόθεση. Γιατί νομίζουν ότι κάνω το μπουκάλι και φεύγει. Δεν γίνεται έτσι. Δυστυχώς, είναι διαδικασίες. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα μου, δεν είναι μόνο να κάνω. Ωραία, έκανα το μπουκάλι, πήγα στην έκθεση, βρήκα τον άνθρωπο και αρχίζει η επικοινωνία. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την επικοινωνία πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσω τους τρόπους πληρωμής να μην χάσω τα λεφτά μου. Mm-hmm. Πώς θα το μεταφέρω, πώς θα φτάσει εκεί, πώς θα το ασφαλίσω. Διότι δεν είναι ο σκοπός να κλείσω την παραγγελία και να ζητήσω τα χρήματα, άντε μου να μου τα δώσει προκαταβολή, που δεν θα μου τα δώσουν προκαταβολή πια, γιατί ποιος είμαι εγώ που να μου τα δώσει όλα τα λεφτά μπροστά. Όπως δεν εμπιστεύομαι εγώ τον Γερμανό, τον Σουηδό, και εκείνος δεν εμπιστεύεται εμένα. Βάζουμε μία άνω τελεία, βέβαια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Marketing in Practice. Σήμερα συζητάμε για τις εξαγωγές και την επιχειρηματικότητα γύρω από τις εξαγωγές. Τζένι, πριν το διάλειμμα μας μίλησες για την ετικέτα, μας μίλησες πόσο δύσκολο είναι να γίνουν σωστά οι εξαγωγές, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Okay. Συνήθως ο Έλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, το 80% των δραστηριοτήτων του γίνονται από τον ίδιο. Είναι one man show. Πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους για να μπορέσει να πετύχει τις εξαγωγές? Σίγουρα χρειάζεται τη βοήθεια την ειδική, αλλά θέλω να επισημάνω ότι η εξαγωγικότητα είναι απόφαση του επιχειρηματία. Αυτός είναι που θα δώσει το στίγμα της ποιότητος και του επαγγελματισμού. Δηλαδή, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν άριστο προσωπικό και άριστα προϊόντα, γιατί αν δεν γίνεις πολύ καλός δεν μπορείς να προχωρήσεις. Λέμε λοιπόν ότι η εξαγωγική επιχείρηση κάνει η εξαγωγική δραστηριότητα κάνει και την επιχείρηση και τον επιχειρηματία καλύτερο. Αυτό είναι οπωσδήποτε σίγουρο. Είναι ένας άνθρωπος που πειθαρχεί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή όλα ξεκινάνε από αυτόν. Σίγουρα δεν μπορεί μόνος να τα κάνει όλα. Θέλει κάποια βοήθεια. Να επιλέξει τους συνεργάτες του. Το θέμα είναι, έχει τη γνώση να επιλέξει συνεργάτες? Διότι απλώς αποφάσισε να κάνει εξαγωγές ενός προϊόντος. Έχει τη γνώση να. Εκεί η επιλογή των συνεργατών είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι μπορείς να επιλέξεις κάποιον ο οποίος. Προκύπτει ερώτηση εδώ. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τον κατάλληλο συνεργάτη στο τομέα των εξαγωγών? Ειλικρινά, θα το πω έτσι λίγο πολύ αυστηρά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν όπως παλιά διευθυντές εξαγωγών με εμπειρία, υπάρχουν μόνο πολιτές και μαρκετίες αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι διευθυντές εξαγωγών που έχω συναντήσει στα σεμινάρια και σε επιχειρήσεις είναι πολύ καλοί και επιτίδιοι του μάρκετινγκ, οι οποίοι φυσικά μαθαίνουν τις διαδικασίες στον καιρό. Θέλω λοιπόν να πω ότι ένα προϊόν για να κινηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει τη σωστή ετικέτα βάση νομοθεσίας. Η ετικέτα είναι βάση της 1169 του 2011. Mm-hmm.
είναι ευρωπαϊκή, είναι μια πώς να το πω, εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά σε κάθε χώρα αλλάζουν κάποια πράγματα, μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Άρα λοιπόν ένας έμπειρος marketeer και ένας έμπειρος πολιτής ξέρει να κάνει πωλήσεις, αλλά θέλει και κάποιον άνθρωπο μέσα που να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτά όλα τα διαδικαστικά. Mm-hmm. Πιστεύω πρέπει να είναι συνδυασμός, μία μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να έχει 2 με 3 άτομα έμπειρα που να μπορούν να το υποστηρίξουν και να δουλέψουν σκληρά και εκτός ωραρίου, Θέμη. Ναι. Οι εξαγωγές δεν έχουν ωράρια. Μιλάς Αμερική, βεβαίως θα μιλήσει. Έχω ας πούμε την Κυριακή, έχω ένα conference call με Αμερική. Θα το κάτσω 10 ώρες. Άμα έχεις Κίνα, το Las Vegas έχουμε 11 ώρες, θα καθίσεις. Οπότε πρέπει. Μας βλέπουν οι τηλεθεατές σήμερα. Και σκέφτονται σε ποια χώρα να εξάγω εγώ το προϊόν που φτιάχνω. Με ποια κριτήρια μπορείς να επιλέξεις τη χώρα στην οποία θα εξάγεις. Αν αφαιρέσουμε ας πούμε, τα πετρελοειδή και τα δομικά που είναι συγκεκριμένες οι χώρες και συγκεκριμένες οι αγορές που είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό και πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι τα αγροτικά μας προϊόντα. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά προϊόντα θεωρούνται προϊόντα delicatessen και πάνε σε όλες τις προηγμένες αγορές. Θα έλεγα λοιπόν, όλη η Βόρειος Ευρώπη, Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Ελβετία, κανένα πρόβλημα, Αμερικές, Καναδά, Κίνα, και εκεί τα θέλουν, μεγάλη προσοχή όμως στην Κίνα, είναι μια αγορά που θέλει έντονη γνώση για να πας στην κατοχήρωση του σήματος, στις ετικέτες, δεν είναι για startups. Είναι για ανθρώπους που ξέρουν εξαγωγές. Η Αμερική είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο, να έχεις ένα personnel μέσα στην εταιρεία σου που να μπορεί να κάνει διαδικαστικά κάποια πράγματα. Η Αμερική είναι πάρα πολύ καλή αγορά, πολύ έντιμη αγορά, πολύ καθαρή αγορά, μας περιμένει, αλλά το FDA και είναι... μακριά. Μακριά, ναι. Είναι και το FDA αυτή τη στιγμή που τώρα μετά θα έχουμε μια άλλη ομιλία για το εξαγωγές στην Αμερική, είναι, θέλει κάποια διαδικαστικά. Δεν είναι δύσκολα. Απλώς να τα γνωρίσεις και ναι, να τα κάνεις. Συνήθως στην Αμερική είναι πολύ to the point με τα έγγραφά τους. Ακριβώς, πάρα πολύ. Βάζουμε δεύτερη ανατελεία και πάμε να δούμε πώς λειτουργούν οι εξαγωγές στην πράξη. Στις μέρες μας, όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς τις εξαγωγές με στόχο την εξωστρέφειά τους αλλά και την αύξηση του τζίρου τους. Σήμερα μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Δήμα, επιχειρηματία, ο οποίος μας εξηγεί στην πράξη τη δική του εμπειρία στον τομέα των εξαγωγών. Κύριε Δήμα, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τις εξαγωγές και τι ποσοστό του τζίρου σας αφορά τον τομέα αυτόν? Η επιχειρηματική ιδέα είχε σκοπό την τυποποίηση του ελαιολάδου. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα το ελαιόλαδο πωλείται κατά κύριο λόγο σε χύμα μορφή, σε τενεκέ, σχεδόν 30% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ελαιόλαδο και το υπόλοιπο κομμάτι καλύπτεται από τις καθιερωμένες εταιρείες εμπορίας ελαιολάδου. Ως τυποποιημένο προϊόν έχει αρκετά μεγάλη υποστηθέμενη αξία. Υπήρχε λοιπόν μια ευκαιρία για την τυποποίησή του και την εξαγωγή του στο εξωτερικό. Όσον αφορά τον τζίρο, αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα ότι κατά μέσο όρο έχουμε γύρω στο 50% και περισσότερο τζίρο από εξαγωγές. Θα σας έλεγα ότι μπορεί να φτάσει και στο 80% αν συμπεριλάβουμε και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία δεν εξάγουμε εμείς απευθείας, εμέσως όμως πλήρως σαφώς παράγουμε για το εξωτερικό. Σε ποιες χώρες έχετε επιλέξει να εξάγετε το προϊόν σας και πώς έγινε αυτή η επιλογή? Εξάγουμε σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Σουηδία. Πέραν αυτών, εξάγουμε στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Νορβηγία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά καιρούς έχουμε εξάγει και σε άλλες μεγάλες αγορές, όπως είναι η Κίνα, οι Αραβικές χώρες, η Σιγκαπούρη. Επιλέξαμε αρχικά τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί οι διαδικασίες είναι πολύ πιο εύκολες. Γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο να εξάγεις όσον αφορά το κομμάτι αυτών των διαδικασιών στην Ευρώπη. Και είναι και μια αγορά η οποία γνωρίζει λίγο περισσότερο το ελληνικό λάδι. Στη συνέχεια, εμείς από την αρχή ανοίξαμε την εταιρεία και σε τρίτους, δηλαδή παρέχουμε υπηρεσίες φασών για παραγωγή ελαιολάδου. Τι ήταν αυτό το οποίο σας δυσκόλεψε κατά την είσοδό σας σε μια ξένη αγορά? Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δύσκολο και εύκολο. Υπάρχει γνωστό και άγνωστο. Στην αρχή ήταν τα πάντα βουνό. Μια βασική δυσκολία που έχουμε και σαν επιχείρηση και είχαμε σαν επιχείρηση ήταν οι πηγές χρηματοδότησης. Άλλη δυσκολία ήταν η πρόσβαση στην αγορά αυτή καθ' αυτή. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας για επιτυχημένες εξαγωγές?
αισθάνεται τριμμένη η απάντηση, δεν υπάρχει. Πολύ δουλειά, πολύ διάβασμα, δηλαδή καλή προετοιμασία, με λίγα λόγια. Οι εξαγωγές είναι μια πώληση. Έτσι, έχει τον κύκλο της. Επιτυχημένη πώληση είναι η πώληση που ξαναγίνεται. Συνεπώς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το προϊόν μας, να απευθύνεται στην αγορά στόχο, να καλύπτει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κενού. Οι διαφορές που έχει είναι ότι γίνεται σε άλλη γλώσσα, σε άλλο τόπο, με κάποιες διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση σίγουρα σε όλα τα σύγχρονα εργαλεία marketing, δηλαδή να έχουμε μια πολύ καλή ιστοσελίδα ενημερωμένη, να αξιοποιούμε τα social media εφόσον το προϊόν μας απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό απευθείας. Να είμαστε προετοιμασμένοι γενικά για την εξαγωγή, δηλαδή να λύνουμε την άσκηση της εξαγωγής ακόμα και όταν δεν έχουμε την παραγγελία έτοιμη. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας να απευθύνεται και να αναζητά την υποστήριξη κάποιου εξειδικευμένου συμβούλου στις εξαγωγές? Το καλύτερο μπορεί να κάνει είναι να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, είτε ειδικός ο οποίος θα της λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, το πώς θα εξάγει δηλαδή ένα προϊόν στο εξωτερικό. Κυρίως όμως του ανθρώπου που θα της προωθήσει το προϊόν στο εξωτερικό. Εφόσον ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει, για τεχνικούς λόγους ενδεχομένως και οικονομικούς λόγους, πρέπει να βρει έναν τρόπο, να βρει έναν καλό συνεργάτη, ο οποίος θα του προωθήσει το προϊόν στο εξωτερικό. Έτσι. Θα λέγαμε ότι είναι μονόδρομος. Εμείς τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε. Πίσω στο στούντιο του Marketing in Practice συζητάμε για τις εξαγωγές και την επιχειρηματικότητα. Τζένι, αν ανακεφαλαιώσουμε λίγο όλα αυτά τα οποία είπαμε, ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο επιχειρηματίας για να μπορέσει να ξεκινήσει τις εξαγωγές του? Λοιπόν, ας πούμε ότι είναι ένας καινούριος επιχειρηματίας που είναι παραγωγός ενός προϊόντων και ξαφνικά λέει: θέλω να κάνω εξαγωγές. Αρκετοί. Πάρα πολύ. Και ξέρεις, οι περισσότεροι το λένε με την έννοια, με τη σκέψη ότι θέλω να αυξήσω τον τζίρο μου. Και όχι με την. Θέλω να δώσω added value, δηλαδή να πάρω το 25% παραπάνω, ξέρω εγώ, που, από το χήμα, ας το πούμε έτσι. Το οποίο, λοιπόν, καταρχάς, λοιπόν, όταν είσαι παραγωγός ή αγρότης, δεν μπορείς να κάνεις εξαγωγές. Πρέπει να κάνεις μία νομική μορφή, να έχεις μία επιχείρηση. Θα ανοίξεις, λοιπόν, θα πας στο επιμελητήριο που ανοίξεις, θα πάρεις ένα γεμί, θα επιλέξεις με το λογιστή σου ένα CAD number που να περιγράφει κωδικό δραστηριότητας, που να περιγράφει τις κινήσεις σου, αυτό ήταν, στήθηκες. Έκανες το site σου, το καταστημά σου, έκανες την εμπορική σου, το company profile, το price και πακελής και ξεκινάει η στρατηγική. Πώς θα πουλήσω? Εκθέσεις, digital marketing, όλα αυτά τα μέσα που έχουμε, τις B2B ιστοσελίδες. Άρα είναι η προσέγγιση business to business. Business to business. Σκληρή δουλειά. Και πάρα πολλοί έρχονται και ρωτάνε επιχειρηματίες και πού θα βρω εγώ τον διανομέα στη Γαλλία. Θα τον βρεις μέσα από τις εκθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στις εκθέσεις. Αλλά εκθέσεις δεν είναι υπέρ των εκθέσεων. Βεβαίως. Και είναι και μεγάλο το κόστος για να πας σωστά. Κοίτα να δεις. Οι περιφέρειες κάτω τις επιδοτούν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θα έχεις το μεγάλο το περίπτερο, αλλά θα έχεις στο περίπτερο της περιφέρειας Πελοποννήσου, ξέρω εγώ, δυτική. Που πάνε όλοι μαζί. Βεβαίως. Και εδώ, ας πούμε, το Invest in Greece κάνει τις εκθέσεις τις μεγάλες, κάνει το Greek Pavilion, που παίρνει το χώρο σου. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, όταν μεγαλώσει. Άρα, ίσως μία πρόταση είναι μην πάτε μόνοι σας στην αρχή, όχι, αλλά με τίποτα. Πηγαίνετε ομαδικά. Βεβαίως. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει, να στήσει το stand, την εταιρεία, όλα αυτά. Θα πάνε με την περιφερειά του, αν είναι εκτός Αθηνών, και εδώ με το Invest in Greece που κάνουν όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, πάω 2-3 χρόνια και όπως θα θρέψω τον πελάτη μέσα από το site, έτσι θα θρέψω και τον walking customer, θα θρέψω και τον. Εκεί θα βρω πάρα πολλούς buyer. Θα περάσουν, θα σταματήσουν, θα δουν το προϊόν μου, θα μου μιλήσουν. Αυτό δεν πάει να πει ότι αύριο το πρωί πήγα στη. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες, επένδυση. Επένδυση στα πάντα. Αυτοί που ξέρουν από εκθέσεις, ξέρετε τι λένε, ότι και ένα πελάτη φέτο να βγάλω από την έκθεση, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και μιλάμε για τέλεια προϊόντα. Το βλέπαν όλοι έτσι. Μα, Θέμη μου, λένε, το μαθαίνεις. Μόνο έναν έβγαλα. Θέμη μου, το μαθαίνεις. Μια-δύο φορές είναι. Θα πας, θα το καταλάβεις. Η διαδικασία είναι θα καταλάβεις ή θα απογοητευτείς. Το θέμα είναι, θα το πω, μην απογοητεύεστε. Προχωρήστε. Οι εξαγωγές για μένα είναι μονόδρομος. Και στην εσωτερική και στην εξωτερική. Ποια στοιχεία θεωρείς ότι είναι απαραίτητα για μια σωστή στρατηγική εξαγωγών? Θέλω να. Δηλαδή, καταρχάς πρέπει ο επιχειρηματίας να έχει αποφασίσει ότι εγώ θα εργαστώ σκληρά για αυτό το εγχείρημα,
θα έχω κάθε χρόνο ένα κεφάλαιο 5-6 χιλιάδες για εκθέσεις και από εκεί και πέρα είναι σκληρή δουλειά, είναι, πώς να το πω, θα δώσεις και την ψυχή σου για να τα κάνεις όλα αυτά να δουλέψουν. Και είναι τόσο δημιουργικό θέμα που εγώ το λέω και σε πολλά σεμινάρια και θα με επιτρέψεις να το πω, το εξαγώγημο προϊόν, λέω, είναι σαν το παιδί σου. Το λατρεύεις, το αγαπάς, του δίνεις τα καλύτερα πτυχία, όλα αυτά τα ISO και τις πιστοποιήσεις, το βλέπεις να διαπρέπεις στο εξωτερικό, αλλά δεν το ξεχνάς ποτέ στο ράφι. Είναι win-win. Δεν πάει να πει, εντάξει, είχα την τιμή και μου το πήρε ένας εισαγωγέας και μου το έβαλε στο ράφι του. Τι θα πει, το ξέχασα. Εάν δεν μου ξανακάνει παραγγελία, δεν έχω κάνει τίποτα. Έτσι. Άρα λοιπόν θα τον πάρω, θα του πω hello. Πώς πάνε τα πράγματα, τι καινούριο έχω. Θέλεις να κάνουμε κάποιο promotion, να σου δώσω, ξέρω εγώ, κάποια δείγματα free, να επενδύσω, γιατί ο σκοπός είναι να αδειάσει το ράφι, να ξαναγεμίσει, να σου βάλει παραγγελία. Να μην έχουμε στην πόλη της μιας φοράς, είτε είμαστε στο εξωτερικό. Μα δεν κάνουμε εξαγωγές, αυτό φαίνεται μου. Εξαγωγές θέλω να πάει να πει ότι εξάγω επαναληπτικά και εκεί βγάζεις το κέρδος. Και είναι win-win κατάσταση. Δεν θα ξεχάσεις ποτέ το προϊόν στο ράφι. Θα μιλάς με τον πελάτη αυτόν. Βέβαια, μας ακούει και ο κόσμος, μας λες ετικέτες, εκθέσεις, άνθρωπο ειδικό για τις εξαγωγές. Μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση πώς μπορεί να κοστίσει σε έναν επιχειρηματία η διαδικασία του να εξάγω. Κοίτα, δεν θέλω έτσι να πω νούμερα, κοιτάξτε, πρέπει να υπολογίσω, ναι, πρέπει να, δηλαδή, μία έκθεση αυτή τη στιγμή, αν πας μόνος σου, δεν το συνιστούμε στην αρχή, μία από αυτές τις επιδοτούμενες, οι περιφέρειες είδους στις εκθέσεις επιδοτούν τα πάντα, και τα εισιτήρια και το stand. Εδώ στην Αθήνα, με την περιφέρεια Αθηνών, πάλι ένα ποσόν. Εγώ μία έκθεση, ας πούμε, στο εξωτερικό, 5.000 θα τις έλεγα, διότι... Εντάξει, τα εισιτήρια. Ναι. Αν, ενώ όταν σου επιδοτεί ο άλλος το περίπτερο, έτσι. Α, όταν σου επιδοτεί. Το περίπτερο. Αν πάει 10 πλάς μετά. Αν πας μόνος σου, γι' αυτό λέμε, δεν θα πάνε μόνοι τους. Mm-hmm. Όλοι ανήκουν σε κάποια περιφέρεια. Είμαι γραμμένος, ξέρω εγώ, στο επιμελητήριο, ξέρω, Πάτρας. Άρα βρες, ρώτα και πήγαινε μαζί. Βέβαια, μα φέτος στη Φουντέξου, ας πούμε, δύο καινούριες εξαγωγές που ετοιμάσαμε, πήγαν στο επιμελητήριό τους, είπανε, καταθέσανε και βλέπει και το επιμελητήριο ότι έχει ένα site, ένα προϊόν, ότι είσαι στημένος. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό ίσως που θα έπρεπε να κρατήσουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα είναι ότι είναι μια επένδυση. Βέβαια. Που αν γίνει σωστά. Θα αποδώσει. Μελλοντικά θα αποδώσει. Οπωσδήποτε. Είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Τα αγροτικά μας προϊόντα, το added value, διότι είναι το μόνο που μας το δίνει η φύση. Δηλαδή είναι δοσμένο για μας. Απλώς πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε επαγγελματικά και να επενδύσουμε πάρα πολύ στην ποιότητα, Θέμη. Πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στην ποιότητα των προϊόντων. Γιατί δεν λέμε σήμερα είναι καλό. Πρέπει να γίνει καλό και καλύτερο και να συνεχίζει έτσι. Μία ακόμα ανατελεία και εμείς πάμε στο Green Room να δούμε κάποια tips για επιτυχές εξαγωγές. Πάμε τώρα να δούμε τις βασικές αρχές με τις οποίες μπορείτε και εσείς να κάνετε επιτυχημένες εξαγωγές. Το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε σωστά τις αγορές, τις χώρες δηλαδή, στις οποίες θα αποφασίσετε να εξάγετε. Πρέπει να υπάρχει ανάγκη και αυξημένη ζήτηση για το προϊόν σας και βέβαια αυτό το οποίο στοχεύετε να πουλήσετε πρέπει να ταιριάζει στην κουλτούρα και στις συνήθειες του λαού που ζει εκεί. Το δεύτερο είναι να σχεδιάσετε σωστά το προφίλ των πελατών, των καταναλωτών, όπως ακριβώς θα κάνατε και στην Ελλάδα. Πρέπει να δημιουργήσετε τα ψυχογραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε εξηγήσει πολλές φορές πώς μπορείτε να το πετύχετε αυτό. Το τρίτο που σας προτείνω είναι να κάνετε ανάλυση του ανταγωνισμού. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας και πόσο μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία σας στις πωλήσεις στην ξένη χώρα. Το τέταρτο πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπείτε στην αγορά. Θα δημιουργήσετε μια στρατηγική pull ή μια στρατηγική push. Το πέμπτο έχει να κάνει με τη δημιουργία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για να πετύχετε σε οποιαδήποτε αγορά πρέπει να διαφοροποιήσετε έντονα σε κάτι. Και τελευταίο, πρέπει να δημιουργήσετε σωστές εμπορικές επαφές. Με αυτά τα βήματα θα πετύχετε στις εξαγωγές σας. Καλή επιτυχία. Και επιστρέφουμε στο δίκτυο του Marketing Practice, επιχειρηματικότητα και εξαγωγές. Τζένι, μιλήσαμε τώρα με το πώς μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί και πώς μπορεί να προσεγγίσει μία ξένη αγορά. Μπορεί μία ελληνική διαφημιστική, ένας Έλληνας δημιουργικός, είτε είναι γραφίστης, είτε κειμενογράφος, να δημιουργήσει μία στρατηγική κατάλληλη που να μπορέσει να προσεγγίσει και να αγγίξει την αγορά του εξωτερικού. Ή πρέπει να απευθυνθούμε σε ντόπιους δημιουργικούς που αντιλαμβάνονται την κουλτούρα καλύτερα. Συνήθως
Σίγουρα θες τη βοήθεια της χώρας που είσαι, αλλά οι εξαγωγείς που έχουν έναν εισαγωγεία και διανομέα δουλεύουν μαζί τους κάποιες τέτοιες πρακτικές. Αυτός ξέρει τις εκεί αγορές και γίνεται ένας συνδυασμός. Δηλαδή, του στέλνει κάποια αποδόμο κάποιος των προϊόντων, κάποια πράγματα, τα δουλεύει αυτός με την τοπική αγορά. Σίγουρα θέλουμε βοήθεια από την τοπική αγορά, διότι και οι δυνατές διαφημίσεις στο εξωτερικό είναι πανάκριβες. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολύ πιο ακριβό το media buying στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν θα έχω τη βοήθεια του τοπικού μου εισαγωγέα, γιατί μιλάμε για μικρομεσαίες. Δεν μιλάμε για επιχειρήσεις μεγάλες που επενδύουν το 60% του τζίρου τους στη διαφήμιση. Mm-hmm. Και γι' αυτό το προϊόν είναι brand στο μυαλό και δεν χρειάζεται και τίποτα. Κάνεις έτσι mm-hmm. και το παίρνεις mm-hmm. με κλειστά μάτια. Τώρα μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Που δεν υπάρχει και το. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σιγά σιγά αρχίζει και βοηθιέται λίγο και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων τώρα. Αλλά το θέμα είναι σίγουρα, αυτό είναι μια εργασία που θα κάνει μαζί με τον εισαγωγέα του και διανομέα του, που θα το προσπαθήσουν να το κάνουν, γιατί πρέπει και εκεί να είναι γνωστό, πρέπει να υπάρχει και ένα site που να μπαίνει. Μια καλή αυτή η θέμη, έτσι, η πρόταση, είναι να μπούμε στις πλατφόρμες e-shop του εξωτερικού, mm-hmm. όπου ανεβάζουν πάρα πολύ το site μας επάνω, κάνουμε πωλήσεις και γίνεται και γνώριμο το προϊόν μας, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ότι θα κάνεις φοβερές πωλήσεις. Ποιες άλλες δράσεις marketing θα πρότεινες για κάποιον που θέλει να κάνει εξαγωγές? Θέμη είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, θα πάω στην έκθεση, θα κάνω το digital marketing. Που περιλαμβάνει όλα αυτά τα γνωστά, εσύ που ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Με τα βιντεάκια μου. Ακριβώς, τα βιντεάκια μου, όλα αυτά. Και θα συνεργαστώ και με τον εισαγωγέα μου στο εξωτερικό, να με προωθήσει και εκείνος για δικό του σκοπό. Άρα δεν έχει περισσότερη σημασία στις πωλήσεις, βάζει τον εισαγωγέα μπροστά, έτσι. Γιατί αν δεν αποκτήσει διανομή, δεν γίνεται, να το κάνει στο marketing. Μα δεν μπορεί να μπει στις μεγάλες αγορές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πα και βρίσκει ένα delicatessen στη Γερμανία. Σου λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ το προϊόν σου, αλλά αυτή είναι η κάρτα του εισαγωγέα μου, διανομέα μου. Πήγαινε πίστον να το πάρει και εγώ θα το πάρω από αυτόν. Για ποιο λόγο? Διότι τον delicatessen, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Ελβετία, οπουδήποτε, δεν έχει χώρο να πάρει 5 παλέτες. Θέλει κάποιον εισαγωγέα διανομέα με εκεί το συγκεκριμένο κοντά, logistic να του πει: στείλε μου 2 κούτες. Ναι. Και αύριο άλλες δύο. Το ίδιο κάνει και στην Αμερική. Και στην Ρωσία και στην Κίνα. Διότι δεν μπορεί το σούπερ μάρκετ να ασχοληθεί με σένα αν έχει τη σωστή ετικέτα. Αυτό θέλει να έχει έναν. Με συγκεκριμένα στάνταρ ποιότητα. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Ευχαριστώ. Πιστεύω να βοηθήσαμε. Είπαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Πάντως θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου να κάνετε εξαγωγές. Είναι πάρα πολύ δημιουργικές, αλλά θα τις τιμήσετε. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επαγγελματίες και να τιμήσουμε την ποιότητα και να αγαπήσουμε τον αγοραστή, τον ξένο, διότι είναι το target match. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε σωστοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Ευχαριστώ πολύ. Αναλύσαμε σήμερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξαγωγές. Είδαμε ότι υπάρχει τρόπος για την επιτυχία, αρκεί να γίνει σωστά, με στρατηγική και με στόχους. Με αυτό, σας δίνω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με έναν διαφορετικό επιχειρηματικό κλάδο. Είστε πανηδύνα.